Θα συνδεθούμε με τον Γιάννη Ρίγο που βρίσκεται στο Σισμανόγλιο, το οποίο όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ εφημερεύει σήμερα. Εφημερεύει χωρίς όμως να έχει ούτε μία διαθέσιμη κλίνη εντατικής, Γιάννη. Έτσι ακριβώς, Γιάννη. Εδώ στο Σισμανόγλιο η εφημερία ξεκίνησε χωρίς καμία διαθέσιμη κλίνη μονάδα εντατικής θεραπείας και οι 14 είναι καλυμμένες από ασθενείς. Ενώ και η κατάσταση στην εντατική, στην κλινική COVID, με συγχωρείς, είναι ιδιαίτερα πιεστική, όπως είναι άλλωστε και στα περισσότερα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα συνεχώς αυξανόμενα περιστατικά στα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία της αναφοράς της χώρας, όπως είναι το Σωτηρία, όπου είναι γεμάτη μονάδα εντατικής θεραπείας με 84 ασθενείς, αλλά και στον Ευαγγελισμό, όπου υπάρχουν διαθέσιμες μόνο 45 κλίνες εντατικής. Το σύστημα υγείας δοκιμάζει τις αντοχές του, καθώς η αύξηση των νοσηλευμένων μέσα στο μήνα είναι πολύ υψηλή. Χαρακτηριστικά, από τους 1.562 ασθενείς στις 3 Φεβρουαρίου, φτάσαμε στους 2.727 και πάνω από το 50% αυτών βρίσκονται στα νοσοκομεία της Αττικής. Να σου πω κλείνοντας, Γιάννη, ότι εδώ στο νοσοκομείο που βρισκόμαστε, από αύριο, όπως και σε άλλα νοσοκομεία, η είσοδος των συνοδών των ασθενών θα γίνεται μόνο με την επίδειξη αρνητικού μοριακού τεστ COVID 24 ώρες πριν από την είσοδο μοριακού, στο νοσοκομείο. Λοιπόν. Και αυτό γιατί, για να περιοριστεί μοριακό τεστ ακριβώς, έτσι ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού στα νοσοκομεία.